καθένα μ' αγκαλιά πριν τελειώσει ο τελευταίος χορός. Ο τελευταίος. Αφιερωμένο στο. Αυτό είναι intro. Στο The Last Dance. Αφιερωμένο στο The Last Dance, αυτή την υπερτενιάρα που πήγαμε και είδαμε. Καταρχάς να πούμε καλώς ήρθατε σε ένα ολοκίνουργιο, ολόφρεσκο. Μιλάμε σπαρταρά, υποσχοβολάει φρεσκάδα. Chilling couch, το οποίο έχουμε χάσει τον αριθμό πλέον, δεν έχει νόημα να λέω ποιον αριθμό είναι. Ένα chilling couch, στο οποίο ερχόμαστε για να μιλήσουμε για μια ολοκένουργια ταινία που είδαμε στο σινεμά. Ολοκένουργια. Πάλι καλά, παιδιά, το τοπικό σινεμά είπε να τη βάλει στην ώρα τη συγκεκριμένη ταινία για να μην τρέχουμε κάτω στην Αθήνα και κλαίμε διπλά λεφτά. Κυριολεκτικά θα κλαίμε γιατί. Κυριολεκτικά θα κλαίμε. Πήγαμε λοιπόν και είδαμε το πολύ αναμενόμενο. Θα λέγαμε Venom 3, το οποίο κλείνει την τριλογία. Αυτή την εκπληκτική τεράστια τριλογία, η οποία άλλαξε το σινεμά και συνεχίζει να το αλλάζει. Προς το χειρότερο. Όχι, προς το καλύτερο. Διότι όταν βγαίνουν τόσο κακά πράγματα, ο κόσμος δεν παράδειγμα. Τρέχει. Ναι. Happy Halloween σε όλους όσοι το γιορτάζετε. Έχω φέρει εδώ πέρα και το απαραίτητο όπλο. Μήπως πήγα μια βλακή ο Αντρέας να τον βαράω. Λέω... Από ό,τι είναι ωραία η ταινία που είδαμε. Ναι. Λέω, παιδιά, λέω να το καθιερώσω αυτό εδώ. Κάθε φορά που θα λέει ο Αντρέας κάτι για κάποια ταινία και δεν συμφωνώ, να τον εκτυπάω. Άμα κάτσω το Χέντρι Καβίλ. Θα ξεκινήσουμε το επεισόδιο όπως κάνουμε πάντα, χωρίς spoilers. Και μετά. Τι. Πέθανε λίγο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν χωρίς spoilers και μετέπειτα θα περάσουμε σε spoilers. Καλά, γιατί... spoilers, εντάξει. Ναι, οκ, okay, ναι, γιατί για να κάνει spoil πρέπει να υπάρχει κάτι. Πρέπει όταν να, δεν να υπάρχει... γίνει κάτι, ας πούμε. Ναι, όταν δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται να κάνει spoil. Αλλά να σας πω και κάτι, χάρη θα σας κάνουμε. Και δηλαδή και spoil που θα κάνουμε, χάρη θα σας κάνουμε. Ναι, να είναι προετοιμασμένο ο κόσμος. Ναι, θα γλιτώσετε. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσει εσύ, Αντρέα, να μας πεις για το καινούριο Venom. Με το που αρχίζει η ταινία, αρχίζει. Καταλαβαίνεις πόσο cringe θα είναι. Αρχίζει με τρέιλερ, λες και είναι τρέιλερ κακού, ξέρω εγώ. Αρχίζει. Ένα δίλεπτο edit, μοντάζ, ξέρω εγώ, κακού. Πολύ σωστό. Όταν, που... Αντρέα, μάθημα ζωή. Όταν ταινία ξεκινάει με κακό να κάνει exposition και να λέει πράγματα στο πρώτο δευτερόλεπτο της ταινίας, τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα. Και το Venom ξεκινάει έτσι, τώρα εντάξει, πολύ κακό, πολύ κακή η αρχή. Και ξεκινάει ο τέτοιο και λέει, είμαι εδώ, πρέπει να κάνω αυτό. Αυτό και yeah, αυτό ξεφύγω. Και αυτό, αυτά. Πάμε μετά. Το μόνο ωραίο είναι ότι ακούμε τη φωνάρα του Άντι Σέρκης. Ναι, ναι, προφανώς. Να πω κάτι τώρα, επί τη ευκαιρία. Πού βγήκε αυτή η βρώμα ότι θα ήταν ο Νόρμαν Ρίντους στον ρόλο του Νόλ. Από πού, ποιος βλάκας τον έβγαλε. Ποιος βλάκας τον έβγαλε. Εγώ γι' αυτό πήγα να τη δω την ταινία, παιδιά. Μήπως και. Ενώ ακουγόταν ότι ήταν ο Άντι Σέρκης, έτσι. Το ξέραμε δηλαδή. Μα και στο IMDb, ας πούμε, έλεγε Άντι Σέρκης. Τώρα το βάλανε να ξέρεις, γιατί είναι κουφάλες. Ναι. Εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη βρώμα που είχε βγει. Το είχαν βάλει. Τώρα τελευταία το βάλανε το αντισέρχη. Αν βάζανε τον Norman Reedus, προφανώς θα έπρεπε να φαίνεται τον Norman Reedus. Φαντάζομαι. Ναι. Θα έπρεπε να φαίνεται τη φάτσα του. Το οποίο θα το προτιμούσα, να πω την αλήθεια. Έτσι που έχει μεγαλώσει και λίγο, έχει λίγο σαμούμια. Καλά, δεν είδαμε καν. Δεν είδαμε καν τη φάτσα του κακού, μόνο στο τέλος. Τη είδαμε στο. Ναι. Στα post-credits. Credits. Ναι, συνέχισε βέβαια εσύ, πάμε. Επίσης να πω ότι. Να κάνω μια αναφορά στο προηγούμενο βίντεο μας. Ναι. Που κάναμε για τις ταινίες Joker. Χειρότερες. Άλλη μια χειρότερη ταινία που έχει παραπάνω βαθμολογία, έχει 6,2 αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί είδανε οι δημιουργοί γενικά ότι υπήρχε ένα κενό στις χειρότερες σε αυτή τη λίστα και σου λέει αν την εμπλουτίσουμε λίγο αυτή τη λίστα, θα βάλουμε και μια παραπάνω. Η οποία έχει 6,2, εντάξει, βέβαια είναι νωρίς ακόμη. Είναι νωρίς, θα πέσει το 5,5. Εντάξει. Okay. 5,5. Ούτε 5,5. 4 εγώ πιστεύω. 3 εγώ πιστεύω αξίζει. Ναι. Αν και δεν μου αρέσει να πάρει βαθμολογίε, θα το ξαναπεί. Αλλά μιλάμε τώρα για τριάρι καθαρό. Ωραίο, τριάρα. Ωραία. Επίσης να πω ότι είχα όχι ενθουσιαστεί. Μου φαινόταν ενδιαφέρον το σενάριο μέχρι που γυρνάς και μου λες ότι είναι κλεμμένο. Ναι. Κοίτα, προέρχεται από τα κόμικ του, ναι. του Venom και του Νόλ. Προέρχεται δηλαδή από εκεί. Αλλά ναι. όταν λες, δηλαδή το σενάριο είναι παιδιά. Ο Νόλ είναι φυλακισμένος σε έναν πλανήτη, ο οποίος στην ουσία δεν είναι πλανήτης, αλλά σε είναι. Μια φυλακή που κάνανε τα σύμβιωση. Μπράβο, στην ουσία είναι πολλοί συμβιωτές, οι οποίοι έχουν φτιάξει μια φυλακή ζωντανή από συμβιωτές. Ναι. Για να τον κρατάνε εκεί πέρα. Ναι. Και το κλειδί για να ξεφύγει το έχει ο Venom με τον Eddie. Προφανώς, το οποίο λέγεται Codex. Και πρέπει να πάρει αυτό το κόντεξ. Τώρα το γιατί και το πώς να το πούμε, δεν ξέρω. Τώρα καλύτερα να το να δούμε την ταινία. Δεν το λέμε, το πούμε πιο μετά. Ναι. Για να μπορέσει να ελευθερωθεί από εκεί. Το Α και το Ω για μια ταινία. Σωστή και καλή. Ή τουλάχιστον σωστή. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και όπως το πρώτο Venom, το οποίο ήταν μια
σωστή ταινία για αυτό που ήταν. Μέτρια. Αλλά είδαμε κάτι, έγινε μέτρια κάτι. Μέτρια προς καλούτσικη. Ήταν κάτι, είναι κάτι αυτό που λες. Ναι. Είναι το κάτι. Ναι. Αυτό που κάνει και αυτό που είναι, το κάνει πολύ καλά. Ναι. Ωραία. Το Α και το Ω λοιπόν για μια σωστή ταινία είναι ο κακός της να γίνεται τρομακτικός στον θεατή. Αλλά για να περάσει στον θεατή, πρέπει να δείξει αυτόν τον κακό να κάνει πράγματα. Όχι να λες με λόγια ότι είναι κακός και ότι ακριβώς. Θα σε σκοτώσει και θα καταστρέψει τον πλανήτη και ναι. όλα αυτά. Δηλαδή, τώρα πες ότι σου λέω εγώ, υπάρχει εκεί, υπάρχει εδώ στη γειτονιά ένας που σκότωσε 15 άτομα και είναι ψηλός και δυνατός και έχει μπράτσα και πραγματικά άμα τον αφήσουμε έτσι θα σκοτώσει και τις γύρω γειτονιές. Και είναι το ίδιο. Να το δω να το κάνει. Δεν είναι το δει να το κάνει. Με το να στο δείξω σε ένα βίντεο να το κάνει. Ναι. Να χεστεί πάνω σου. Ναι. Ωραία. Ταινίες μου καλές εκεί έξω στο Hollywood. Όταν θέλετε να φοβηθώ τον κακό, πρέπει να μου δείξετε τον κακό να κάνει πράγματα. Δηλαδή, αυτό που έκανε στο Quantum Mania η Marvel, που έλεγε για τον Gang τον κατακτητή και ήρθε και μας έκανε και μας πήρε τα χωριά και μας σκότωσε. Το ίδιο πράγμα είναι. Και μας βίασε τις γυναίκες και μας έκανε και αυτά. Έκανε, όχι, έκανε χειρότερο. Έκανε χειρότερο εδώ πέρα. Γιατί το έλεγε ακόμη πιο απόμακρα, δηλαδή με αποσπάσματα ναι. για τον κακό. Αποσπασματικά εντελώς. Επίσης το έλεγε και στη μισή ταινία. Το λέγανε πάνω από 10 χαρακτήρες. Ναι, αφού το είπε ο ίδιος ο Νολ για τον εαυτό του. Ναι, εντάξει. Γιατί εντάξει, άμα δεν ευλογεί τα γένια σου, άμα λέει δεν πενέψει το σπίτι του, θα σε πλακώσει. Και ειδικά το σπίτι του που έχει φτιαχτεί από συμβιωτές. Ναι. Εντάξει. Τελικά, όχι απλά δεν είδαμε τι έκανε, δεν είδαμε καν τη φάτσα του στην ταινία την κανονική. Γιατί, ρε, έχει ωραία φράτζα. Ναι, όντως. Έχει ωραίο κρεματάκι. Είχε βάλει, πώς λέγεται αυτό, που τα ισιώνει. Ισιωτική. Αυτό τέλος πάντων. Πολύ καλό. Ναι, πρέπει να έχει. Χορηγία. Venomized τη σκιωτική. Ναι. Που θα κάνει κατευθείαν νησιά. Δύο αυτά. Παρακάτι ώρες για το τίποτα. Μία ώρα και 50 λεπτά που θα μπορούσε να είναι 25 λεπτά, ας πούμε, η ταινία. Είναι απίστευτο πώς μπορείς μέσα σε μία ώρα και 50 λεπτά να δείξεις τόσα και να μην δείξεις τίποτα. Το τοπικό σινεμά εδώ κάνει διάλειμμα, παιδιά. Στα 50 λεπτά περίπου έκανε διάλειμμα. Στα μισά της ταινίας. Ναι. Και. Είναι η πρώτη φορά και έχουμε δει και έχουμε δει ναι, ταινίες, ναι. ειδικά αυτό το τελευταίο καιρό. Ναι. Είναι η πρώτη φορά, παιδιά, που τελειώνει μια ταινία που ένα κάνει διάλειμμα και κοιταζόμαστε με τον Αντρέα και λέμε. Τίποτα, δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Απλά λένε πράγματα για τον ναι. κακό. Λένε ότι είναι ο κακός και πολύ κακός. Αυτό δεν τίποτα άλλο. 50 λεπτά στην ταινία δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ουσιαστικά είναι λες και έχεις πάρει τρεις ταινίες, τέσσερις. Μία με τον Νολ. Μία με την επιστήμονα, την καινούργια. Ναι. Από το Ted Lasso, την ηθοποιό. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και ο άλλος από το Ted Lasso, ο μπάρμαν. Είναι ο Ρόχας, ο Ντάνι Ρόχας. Αλήθεια. Ναι. Γι' αυτό τον θυμόμουν από κάπου. Ναι, ναι, ναι. Και οι χίπηδες με το βανάκι. Οι τέτοιοι, πώς λένε, οι Scooby-Doo τέτοιοι. Μπράβο, μπράβο. Το βανάκι. Αυτή. Είναι τέσσερις ταινίες τις οποίες προσπάθησε. Και η ταινία με τα Special Forces, με τον ηθοποιό τον ίδιο που είναι από το Doctor Strange. Ναι. Ο οποίος καλό θα ήταν να αφήσει να πάρει και κανένα άλλο ρόλο, να βγάλει και κανένα άλλο ψωμάκι. Φτάνει. Δηλαδή είναι στη Marvel, μετά πηγαίνει στη Sony Marvel και δεν τρέπεστε και λίγο, δεν προκαλεί και λίγο σύγχυση αυτό στο κοινό. Το να βλέπει τον ίδιο ηθοποιό, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν είναι ίδιο σύμπαν, άλλα σύμπαντα είναι. Αλλά ναι. Πάρει και κανένα άλλο ηθοποιό. Εντάξει, δεν έπαιζε κανένα ρόλο. Εντάξει, σιγά, ποιο είναι, α πούμε. Τίποτα, ένα ειδικοδυναμίτη είναι απλά αρχηγό ενός στρατού. Ενώ σιγά τον ηθοποιό που είναι για να τον πάρουν σε 15 ταινίες. Είναι πολύ καλός ηθοποιός, αλλά και έχει παίξει και σε ταινιάρες. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι πάρτε κανέναν άλλο ηθοποιό. Δεν ήταν κανένας ρόλος ο οποίος απαιτούσε ναι, είναι τίποτα και αυτό. Τρελά και υποκριτικά skills. Ναι. Τέσσερις διαφορετικές ταινίες οι οποίες προσπαθούν Sony και Ντέ να τις βάλουν όλες μαζί για να κάνουν μία. Το σενάριο του Venom, παιδιά, πιστεύω ότι πηγάζει μέσα από διαγώνισμα παιδιού Δευτέρας Γυμνασίου. Ναι. Που έχει πάει, που άμα το πάρει δηλαδή εξετάστρια ή ο εξεταστής και το βάλει και να το διορθώσει, θα είναι τίγκα στα κόκκινα. Τίγκα στις διορθώσεις. Ξεκάθαρα Δευτέρα Γυμνασίου που ξεκινάει κάποιος να γράφει ρε παιδί μου σενάρια και πηγαίνει μετά η δασκάλα και του λέει: όχι, εδώ το κάνεις λάθος, εδώ πρέπει να συνδέσουμε αυτούς τους χαρακτήρες. Εδώ αυτός ο χαρακτήρας για να μπορέσει να νιώσει κάτι ο θεατής πρέπει λίγο να τον αναπτύξουμε. Μην τον πετάμε απλά μέσα. Εδώ δεν νιώσαμε κάτι για τον Venom και για τον Eddie Brock. Θα νιώσουμε για την. Μετά από τρεις ταινίες. Ναι. Μετά από τρεις ταινίες. Θα νιώσουμε για την επιστήμονα και για τον άλλον. Σιγά. Εντάξει, τώρα τι να πούμε, τώρα τι είναι, να σχολιάσουμε υποκριτικά και τέτοια. Τι να σχολιάσει. Τι να σχολιάσει, δεν έκανε εκεί το κακό. Παιδιά, είναι η πρώτη φορά που το λέω και το εννοώ 100%. Το Venom 3 είναι, λες και βλέπω, fan-made ταινία. Ναι. Είναι ξεκάθαρα αυτό. Είναι ξεκάθαρα αυτό. Ναι. Είναι fan-made ταινία. Παιδιά, είναι απίστευτο. Ειδικά κάποιες σκηνές που θα μιλήσουμε μετά. Προς το τέλος, ναι. Δεν γίνεται να μαζεύτηκαν άνθρωποι όλοι μαζί και να το γράψανε αυτό.
και να είπαν ότι θα γίνει αυτό στην ταινία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης, δεν γίνεται μια ταινία η οποία κλείνει μια τριλογία να μην σου δημιουργεί κανένα συνέστημα. Ναι, και προσπάθησα στο τέλος. Θα πούμε και μετά γι' αυτό. Παιδιά, το απόλυτο τίποτα. Δεν ναι, καταλαβαίνω τώρα κάποια παιδάκια που θα πήγανε και θα είδανε αυτό που είδανε και, και θα κάτι θέλανε. Νομίζω ούτε αυτά. Αλλά... νομίζω πλέον ούτε αυτά. Παιδιά, όχι, αλήθεια. Δεν τους αξίζει να νιώσετε και κάτι, ειλικρινά. Ναι. Δηλαδή, μια ταινία η οποία δεν έχει κακό στην ουσία. Δεν έχει κακό. Δεν έχει προσωποποιημένο κακό. Το να πετάγονται τέρατα το είδαμε στο Pacific Rim πολύ καλύτερα. Εννοείται αυτό, εντάξει. Πολύ καλύτερα. Το είδαμε στο A Quiet Place πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Δηλαδή, είναι monster movie στην ουσία το Venom 3. Με άψυχα monsters τα οποία είναι ηλίθια γιατί μια βλέπουνε, μια δεν βλέπουνε. Τι να πούμε και γι' αυτό. Α, τώρα δεν με βλέπεις, δεν με βλέπεις. Δεν με βλέπεις. Εντάξει, ωραίο ήταν αυτό. Ήταν μια ωραία ιδέα. Μα δεν τη χρησιμοποίησαν ωραία. Δεν τη χρησιμοποίησαν ωραία και την ξεφτιλίζανε ναι, μετά. Δηλαδή, τι, να πούμε αν προτείνουμε ή δεν προτείνουμε να πάμε να τη δείτε. Δεν προτείνουμε. Περιμένετε. Καταρχάς, να πούμε να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους γιατί βγαίνουν πολύ. Δεν λέμε σε κανέναν αν είναι να πάει να δει ή να μην δει. Αν λέμε την άποψή μας, τη λέμε γιατί μπορεί κάποιοι να έχουν καταλάβει ότι τα γούστα μας συμπίπτουν. Ναι. Και περιμένουν να ακούσουν τι θα πούμε και μετά. Μπράβο, οπότε να ακούνε την άποψή και πάνε. Που για μένα και αυτοί θα πρέπει να πηγαίνουν τελικά να τη βλέπουν αν θέλουν να πάνε να δουν μια ταινία. Ναι, ναι. Η δική μου άποψη. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν την προτείνουμε. Όχι. Είναι πεταμένα λεφτά. Δηλαδή το Joker 2, παιδιά, μπροστά στο Venom 3. Μοιάζει, λες και το Venom 3 είναι η θεατρική παράσταση που ανέβηκε τώρα που είναι και επίκαιρο για την 28η Οκτωβρίου. Ανέβηκε, έχει δημοτικού ας πούμε. Να μπράβο, ναι, να παίξει μια παράσταση ναι. Που ξέρετε, του ντύνουν με ρούχα το οποίο δεν είναι στο νούμερό τους και ναι, δεν τα πατάνε ή τέτοιο γι' αυτό. Είναι αυτό και το Joker 2 είναι το Interstellar. Μπράβο, ναι. Αυτή είναι η απόστασή τους. Ναι. Αυτή... πέρα από την πλάκα. Ναι, όχι, αλήθεια. Είναι αυτή η απόσταση των δύο ταινιών. Ξεκάθαρα. Από πού να το πιάσεις, σεναριακά. 10 επίπεδα πάνω το Joker. Κινηματογραφικά. Ναι. Ιστολές, τα κοστούμια. Υποκριτικά. Από πού και να το πιάσεις. Είναι αυτή η διαφορά, παιδιά. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Τεράστια διαφορά μεταξύ τους. Ναι. Οπότε, για να σταματήσουμε το no spoil σημείο του βίντεο, δεν την προτείνουμε. Είναι από τις χειρότερες ταινίες που έχει βγει της χρονιάς. Δεν ξέρω αν είναι χειρότερη. Όχι, χειρότερη δεν είναι γιατί είναι και το The Crow. Αλλά είναι από τις χειρότερες. Δηλαδή παίζουν καλά, παίζουν τεράστιες φαλιάρες οι ταινίες. Ναι. Και θα βγουν και άλλες. Έχουμε ακόμα. Λογικά. Που θα βγουν και θα. Καλά, μία έρχεται τώρα. Το έρχεται το Craven, The Hunter. Ναι. Έρχεται σιγά-σιγά. Φαντάζομαι και αυτό θα έρχεται είναι, να συνεχίσει το legacy του το SCU να πούμε. Δεν θα σε αφήσει, ρε. Ρε, όσο πιο κάτω γίνεται θα το πάω, ρε. Λέει. Να στα πάνε, όντως. Ρε, όσο γιατί πιο γίνεται. Προς τα πάνω δεν. Ναι, σε λίγο θα βάζει AI να γράφουν τα σενάρια το SCU. Δεν έχει νόημα. Και θα βάζει AI ηθοποιούς. Αυτά. Καλύτερα δείτε το Last Dance του Netflix του Michael Jordan. Ναι, είναι καλύτερο το Last Dance. Πολύ καλύτερο. Και ο τίτλος του είναι εφάμιλος και λέει την αλήθεια ο τίτλος του. Σε αντίθεση με την ταινία Venom που δεν λέει την αλήθεια. Θα καταλάβετε τι λέμε από εδώ και πέρα που ξεκινάνε τα spoilers. Λοιπόν, όπως κάνουμε πάντα, spoilers. Εντάξει. Πάμε. Είσαστε έτοιμοι γι' αυτό. Είναι από τις λίγες φορές που δεν μπορώ να καταλάβω μια ταινία τι θέλει να κάνει. Δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω πού θέλει να το πάει, τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, γιατί και το τέλος δεν σου δίνει τι. Καταλαβαίνω ότι προσπαθεί και καλά να δείξει την θυσία του Venom. Γιατί στο τέλος ο Venom θυσιάζεται ναι, για το καλό της ανθρωπότητας. Μια θυσία που ήταν εντελώς άκυρη και. Γιατί γίνανε πράγματα από Venom, δεν ήξερε, ας πούμε. Ότι... ναι, προφανώς. Ότι υπήρχαν εκεί εκεί. Ναι, ή δεν είχε σετάρει και ποτέ η ταινία. Τα πράγματα τα οποία ή τουλάχιστον το κεντρικό πράγμα, δηλαδή στην ουσία τι κάνει ο Venom, αφομοιώνει όλα τα τέρατα που έχουν μπει εκεί μέσα, τα αφομοιώνει ώστε να γίνει ένα σώμα, ώστε να ρίξει ο άλλος το οξύ από πάνω του με το μάτι και αυτά που το έχει σετάρει από πριν ότι και καλά το κάνει, αλλά ο Venom δεν το ξέρει κάπως. Ο Venom δεν το ξέρει και δεν ξέρει καν ότι γίνεται εκεί. Ναι, εκεί στο σημείο δεν αυτό. Έχει ιδέα. Επίσης δεν έχει σετάρει ότι μπορεί να το κάνει αυτό με τα σώματα, με τα τέρατα. Το σωστό πιο θα ήταν να έπρεπε να το ξέρει ο θεατής και πριν το κάνει ο Venom να σκεφτεί α. Μπορεί να κάνει και αυτό. Ναι. Οπότε, α, τώρα θα κάνει αυτό. Μια καλή ταινία, παιδιά, έτσι κάνει. Μια σωστή ταινία, μην λέω καλή. Γιατί ναι, το σωστή από το καλή απέχει. Έχει, ναι. Ναι. Μια σωστή ταινία, αυτό πρέπει να κάνει. Πρέπει ο θεατής που παρακολουθεί και προσέχει βέβαια την ταινία, να καταλάβει από πριν το κάνει ο χαρακτήρας το τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να σωθεί εκεί πέρα. Είναι και ρε παιδί μου το αυτό το τρίκ που κάνει τον θεατή να νιώσει και λίγο έξυπνος εκείνη την ώρα. Ναι. Το τυράκι που σου δίνει ότι, α, πρόσεχα, ή σου δίνει, ρε παιδί μου, και την. Και την επιβράβευση που τόση ώρα είσαι παρακολουθείς. Βλέπεις σε 2 ώρες ναι, μια ταινία. Παρακολουθείς. Ναι. Βέβαια το Venom τι επιβράβευση να σου δώσει αφού και παρακολουθείς δεν σου δίνει τίποτα. Να πούμε το α και το ω, το ότι η ταινία λέγεται The Last Dance και εννοεί παιδιά το χορό με τη Mrs. Chen. Ναι.
Αυτό ήταν το The Last Dance. Δεν το πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε αυτή... τον Αντρέα. Είχαμε κολλήσει έτσι πίσω και κοιταζόμασταν. Δεν μπορούσα να πιστέψω τη σκηνή που είδα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή όλη η ταινία ήταν. Τι και αν πήγε να πεθάνει ο Tom Hardy. Ο Tom Hardy λέω. Ο Eddie Brock. Τι και αν πήγε να τον πυροβολήσουν. Δεν πρέπει να γίνουμε Venom, δεν πρέπει. Αλλά όταν πρέπει να χορέψουμε. Αλλά μόλις δούμε τη Vince Chen φτιαγμένη. Βαμμένη. Τι βαρόκι σα, η μανά μου! Και έκανε κάτι τέτοια μετά. Κάτι, ναι, και κάνανε κάτι πορευτικά. Και μετά από 5 λεπτά ήρθε δυστυχώς το τέρας. Δυστυχώς ήρθε, του βρήκε. Εντάξει, άξιζε τον κόπο. Ένα μη καταστραφεί. Ήταν The Last Dance. Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα, να σου πω κάτι. Ποια αντιάρμα τώρα. Η Miss Chen τώρα αξίζει να καταστραφεί όλη η γη και να ελευθερωθεί και ο Νολ. Αλλά χορέψουμε. Αλλά πρέπει να χορέψουμε με τη Miss Chen. Για να τσιγκώσουμε στον ένα για να την κάνουμε. Φοβερή σκηνή αυτή, πραγματικά το highlight της ταινίας. Δεν το πίστευα όταν συνειδητοποίησα ότι The Last Dance σημαίνει ο χορός με τη Miss Chen, την οποία την βρήκανε σε άκυρο σημείο στην τύχη, σε ένα καζίνο στο Las Vegas. Όλος τυχαίος που πήγανε και αυτοί εκεί εντελώς κατά λάθος. Σενάριο, παιδιά. Το σενάριο, εάν δεν το έχουν γράψει 8 άτομα διαφορετικά, τα οποία δεν μιλάγανε μεταξύ τους, δεν δικαιολογείται. Ήταν τσακωμένοι. Ο ένας ήθελε να την πει στον άλλον. Ναι. Και έκανε όσο χειρότερο μπορούσε. Τα τρολάει, δηλαδή έγραψε. Τι έχει γράψει εδώ πέρα, The Last Dance. Θα το βάλω χωρί με την Μίτσελ. Δείχνει επίσης ένα origin story μιας επιστήμων. Υποτίθεται έχει έναν αδελφό που σε μικρή ηλικία τον χάνει από ένα κεραυνό και στο τέλος αποδεικνύεται ότι αυτός ο κεραυνός ήταν συμβιωτής και τον χρησιμοποιεί για να σώσει την άλλη επιστήμονα, όπως δεν κατάφερε να σώσει τον αδελφό της, ας πούμε. Ναι. Η οποία ιστορία, παιδιά, μοιάζει να είναι από μια άλλη ταινία. Ναι. Είναι άλλη ταινία αυτή. Άλλο. Το οποίο δεν ξέρω, γράφανε σενάριο για μια άλλη ταινία. Και το ενώσανε. Και λέει, ξαφνικά. Βάλε αυτό εδώ τώρα. Ναι, και ξαφνικά λένε στον ίδιο σενάριογράφο, στην ίδια σενάριογράφο μάλλον. Έλα να γράψει για το Venom 3 και να πει, παιδιά, δεν μπορώ να γράψω 10 πράγματα. Μου είχατε πει να πούμε να γράψω για την άλλη επιστήμονα με το που γίνεται στη Speedster. Ναι. Είναι δυνατό να πούμε τώρα. Λέει τώρα τι να κάνουμε κι αυτά. Έτσι είστε. Πόσα λεφτά. Με λέει με τα ίδια. Καλά, εντάξει. Βάλε το ίδιο. Βάλε και λίγο Venom μέσα με αυτό που έγραφα και εντάξει, μα να πούμε πέτατο. Και κράτα το και σαν plot twist, το οποίο δεν το έχω σετάρει ποτέ. Απλά την έδειξε να το βλέπει και λέει α, ναι, βατζέπι. Ναι, τελευταία στιγμή. Και φεύγει αυτό. Τελευταία, το είχα ξεχάσει και το χώσανε τελευταία στιγμή μέσα. Ναι. Άκυρο εντελώς plot twist. Επίσης υπήρχε μία άλλη η οποία τη λέγανε Nova. Την επιστήμονα την άλλη λες. Την άλλη η οποία έγινε και αυτή που έγινε. Αυτό ήταν ωραίο συμβιωτής αυτός. Ναι, όντως. Η γυναίκα που βγάζει κάτι σπαθιά, πολλά όπλα. Έμοιαζε πάρα πολύ με τον χαρακτήρα που παίζει αυτός από το Cobra Kai, Blue Beetle. Ναι. Έμοιαζε πολύ με τον Blue Beetle η φάση αυτός ο συμβιωτής και καλά. Και έβγαζε κάτι χατζάρια από πάνω και έκοβε και έραβε. Γενικά φαίνεται ότι το SCU πάει γενικά τη φάση συμβιωτής να το κάνει expand. Δηλαδή να το έκανε. Είδαμε αρκετούς. Έβγαλε πάρα πολλούς. Μου άρεσε το σχεδιασμός του πρώτου που έδειξε. Όχι τον Venom, τον άλλο, τον Γαλάζιο. Που δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Που τον είχαν κλειδωμένο μέσα στο κλουβί. Πάλι καλά που μου τον θύμισε αυτό. Ναι. Εμένα μου άρεσε ο σχεδιασμός του. Επιστρέφει, παιδιά, από την προηγούμενη ταινία ο Detective Mulligan. Μάλιγκα. Ναι, ο οποίος τον έχει παρατήσει ο συμβιωτής του και του χώνουν άλλο συμβιωτή μέσα για να μπορέσει να μείνει ζωντανός για να του πάρουν πληροφορίες και γίνεται λέει match με τον άλλο συμβιωτή και εμφανίζεται αυτός μόνο και μόνο για να είναι σε ένα κλουβί και να κοιτάει έτσι. Ναι. Και, όχι, το The Rock. Και το ακραίο είναι ότι όταν τελικά ελευθερώνεται, πεθαίνει. Σκοτώνεται σε 5 δευτερόλεπτα. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Βένο, φύγε! Και πέθανε. Φοβερή, παιδιά. Ναι. Μιλάμε, είχε. Τον οποίο τον σέταρε πόση ώρα. Εν τω μεταξύ, εγώ λέω θα είναι πολύ δυνατός αυτός. Ο συμβιωτής είναι πιο δυνατός από το Venom. Ναι. Δώσανε περισσότερο χρόνο από ότι στον ίδιο το χαρακτήρα, τον Νόλ, ας πούμε, πρέπει να του δώσουν λίγο χρόνο. Αντί γι' αυτό, αντί να χρησιμοποιήσουν τόσο πολύ τον Mulligan, ας δίναν λίγο χρόνο να δείξουν τι έκανε ο Νόλ. Ναι. Στην αρχή. Λέει ένα τρίλεπτο. Μπράβο, ένα τρίλεπτο, ένα πεντάλεπτο που να σου δείχνει τον πόλεμο αυτό με τους συμβιωτές. Μπαμ. Όπως έκανε, ας πούμε, το Man of Steel, το οποίο έχει το ίδιο σενάριο με αυτή την ταινία. Δηλαδή, ένας πλανήτης, ο οποίος καταστρέφεται, εδώ δεν καταστρέφεται, φτιάχνεται για να φυλακίσει τον Νόλ. Ο Νόλ χρειάζεται ένα κόντεξ για να ξεκλειδώσει τη φυλακή για να φύγει, για να βγει από εκεί μέσα. Στο Man of Steel, το κόντεξ ήταν ο ίδιος ο Σούπερμαν που έπρεπε να τον πάρει ο Ζοντ
για να ξαναξεκινήσει την φάση του εκεί πέρα τον πλανήτη του. Είναι ακριβώς το ίδιο σενάριο. Α, με λίγες είναι αυτό που λέμε ότι αντέγραψε, αλλά μην το κάνεις και ίδιο. Επειδή θα μας πάρουν χαμπάρι και θα μας μηδενίσουν και τους δύο. Κάτω λίγο διαφορετικό. Είναι ακριβώς αυτό, παιδιά. Σας πήραμε χαμπάρι. Οπότε... δεν θέλει και πολύ για να τους πάρεις χαμπάρι. Μηδέν. Αυτό που μετέφεραν τώρα είναι το απόλυτο τίποτα. Δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Δεν δέθηκε ούτε καν με τον Eddie Brock και τον Venom που τους βλέπεις τρεις ταινίες. Προσπάθησε, επειδή σε όλη την ταινία έλεγε ο Venom: θέλω να δω το άλμα της ελευθερίας. Γιατί θέλει να πάει Νέα Υόρκη. Και προσπάθησε στο τέλος με ένα TikTok edit. Ναι. Προσπάθησε. Όσοι βλέπουν TikTok και δουν το τέλος θα γελάσουν πάρα πολύ. Γιατί στο TikTok κάνουν καλύτερα από αυτό. Ήτανε, έδειχναν τις φοβερές στιγμές που περάσανε μαζί ο Venom και ο Eddie. Και πολύ συγκινητικό και λέει: δεν θα ξεχάσω ποτέ. Και πρόσεξε, δεν είχαν καν πλάνα τέτοια, ώστε να μπορέσουν να αναδείξουν κάτι. Ναι. Είναι εντελώς cringe και ηλίθιο. Και με τραγούδι. Αλλά τα τραγούδια. Τώρα τι μου το θύμισε στο τραγούδι. Ταινία η οποία δεν έχει κάνει καν τον κόπο να γράψει ένα δικό της τραγούδι, ένα δικό της theme, κάτι για τέτοια παιδιά. Δεν έχει τίποτα. Τρία γνωστά τραγούδια, βάλτα μέσα σε σκηνές που με το. Ένα playlist από το Spotify έχουν πατήσει. Ναι, μπράβο, ένα ωραία. Μπράβο, happy songs. Happy και στο τέλος συγκινητική. Τι να πούμε, παιδιά, ότι ο Venom γίνεται το βασίλειο των ζώων, ότι γίνεται άλογο. Ψάρι, βάτραχος και στο τέλος γίνεται και κατσαρίδα. Εν τω μεταξύ πάει η ταινία και καλά, θέλει να σε συγκινήσει επειδή τελείωσε και πέθανε ο Venom. Και καλά. Και αντί να πάει στο άγραμμα της ελευθερίας δίπλα, πάει 10 χιλιόμετρα μακριά. Δεν πήρα τα άδεια. Και το βλέπει έτσι. Δεν ήθελα να πάρουν άδεια, για να μην ανέβει το μπάτζετ. Αυτό δεν είναι. Στην αρχή το δείχνει κοντινό για να ξεγελαστείς. Ναι. Και μετά σου δείχνει τον Eddie και το βλέπει τόσο το, το άγραμμα της ελευθερίας. Και είμαστε εμείς. Τι πονοκέφαλος ήταν αυτή η ταινία. Βασικά ούτε πονοκέφαλος δεν ήταν, γιατί δεν ήταν τίποτα. Ναι, δεν ήταν τίποτα. Ήταν να φας τα popcorn μέχρι να τελειώσουν. Για την κλίση. Έχετε φάει κάποιο φαγητό το οποίο το τρώτε και λέτε μετά. Τι ήταν αυτό τώρα που έφαγα, ρε παιδιά. Δηλαδή αφρός, δεν ήταν τίποτα. Τίποτα. Ούτε γεύση είχε, ούτε τέτοιο. Δηλαδή McDonald's, ας πούμε. Που τρως και στην ουσία δεν τρως τίποτα. Και λέω, τι έφαγα. Γιατί τώρα το φάγα πάλι, μωρέ. Αφού το ξέρω, μωρέ, θα είναι χάλια. Παραπητό γύρω. Γιατί το φάγα. Πήγαμε, παιδιά, να δούμε το Venom, The Last Dance. Υποτίθεται το τέλος της τριλογίας που θα έπρεπε να έχει. Εγώ περίμενα να γίνεται χαμός. Άκουξαν όλ. Στο τέλος είδα πολλούς συμβιωτές. Τέρατα πέφτανε από τον ουρανό. Κάποια στιγμή πέσανε. Μόνο είχα hype μόνο για να δω τον κακό, τον όλ. Και τελικά δεν τον είδα. Θα τον δούμε. Θα. Για παθή λουμπάγκο ο Νόλ. Εν τω μεταξύ φτάνει μετά. Ή έπαιζε Candy Crush. Ναι. Pokémon Go έπαιζε. Pokémon συμβιωτές, πώς λέγεται. Συμβιωτές Go. Ναι, έτσι. Φτάνει με τα 18 post-credit scenes. Θα πρέπει να περιμένουμε 25 λεπτά. Ένα έχει ένα στην αρχή, έχει ένα μετά, έχει ένα μετά, έχει ένα μετά. Φτάνει, βάλτε ένα. Επίσης, εκτός από το ότι φτάνει, αυτό είχε πλάκα όταν το υλικό που δίνατε στο θεατή είχε ένα νόημα και ήταν ωραίο. Ναι. Και περίμενε πώς και πώς να δει τις post-credit scenes. Τώρα χαιρεστήκαμε για τις post-credit scenes, αφού δεν σε νοιάζει καλή ταινία. Ναι. Που στην τελική, να πω την αλήθεια, ήταν καλύτερα τα post-credit scenes από την ίδια ταινία. Καλύτερα ήταν. Έχουμε δει άλλη τριλογία η οποία να τελειώνει έτσι σκατά, ας πούμε, αλλά να μην είναι τόσο σκατά τριλογία. Το Ant-Man πολύ πιο ωραίο. Πολύ πιο ωραίο. Το Ant-Man πολύ πιο ωραίο. Σίγουρα είναι καλύτερο από το Venom 3 και μιλάμε τώρα εμείς. Καταλαβαίνετε, καταλάβετε λίγο σε τι επίπεδο βρίσκεται η τρίτη ταινία Venom. Δείτε το προηγούμενο βίντεο από απλά. Μπράβο. Και να καταλάβετε. Εμείς λέμε ότι το Quantum Mania είναι καλύτερο από το Venom 3. Ξεκάθαρα. Εμείς. Έχει κακό. Είναι κάτι. Είναι κάτι, ρε παιδί. Είναι κάτι. Υφίσταται ως κάτι. Γίνεται κάτι. Η ύπαρξή του. Δεν ξέρω, μήπως επειδή είναι Halloween βγάλαν το Venom 3 φάντασμα επίτηδες. Ναι. Να μην υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω, να είναι μια φάρσα, λες αυτό. Ναι, μπορεί. Λες να είναι το τρέιλερ. Γιατί είναι το τρέιλερ. Σαν το τρέιλερ ήταν αυτό. Βασικά τα τρέιλερ ήταν λίγο καλύτερα. Από την κανονική. Το πιο ενδιαφέρον. Επίσης, παιδιά, για να καταλάβετε το πόσο χάλια είναι το Venom 3. Στα τρέιλερ, αυτό που έδειχνα και ξανά έδειχνα το άλογο, διότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να δείξουν. Τίποτα, και το ψάρι. Α, και η σκηνή με το αεροπλάνο. Με το που έκανα το αστείο για τον Tom Cruise που το έχουμε ακούσει από το τρέιλερ 18 φορές, οπότε πλέον φορές. Δεν είναι αστείο. Κανείς δεν. Καλά, ούτε καν στο τρέιλερ δεν γελάσαμε. Πόσο μάλλον στο ταινία που το ξέραμε. Που για κάποιο λόγο ο Venom, παρόλο που είναι ο Venom και μπορεί να τον καλύπτει τον Eddie και να μην παθαίνει τίποτα, έχουν αφήσει τη φάτσα του για Sonic και δεν να φαίνεται ο Eddie Brock. Όχι, βρε. Δεν κατάλαβες γιατί το κάνανε. Γιατί να πει άμα είχε, είχε μεταμορφωθεί, θα ερχόταν το τερατάκι. Αφού δεν το ήξερε μέχρι τότε. Ισχύει. Και το μάθε μετά που μεταμορφώθηκε. Που μεταμορφώθηκε και ανέβηκε πάνω. Ναι, ναι, ναι. Το τερατάκι. Τελικά. Το οποίο πώς το κατάλαβε ο Venom, ότι απλά, αν είμαστε. Απλά το ήξερε. Το ήξερε. Το ήξερε. Okay. Ήξερε την ιστορία του. Δηλαδή, συγγνώμη. Άρα. Εδώ, σε σένα το λέω. Πού το, εδώ. Άρα. Σεναριογράφε.
τη ταινία Venom 3. Θε να μα πει ότι ο Venom. Κοίτα, σου κάνω έτσι. Που στην πρώτη ταινία δεν σκοτώνεται ο Eddie Brock και τον ανασταίνει ο Venom. Στην πρώτη. Στην πρώτη, προ το τέλο που είναι η. Στην πρώτη. Στο, που πάει να φύγει στο ναι. διάστημα. Μ' ακούτε έτσι, με προσέχετε. Ναι, ναι. Ότι ο Venom ανέστησε τον Eddie και εκείνη την ώρα ήξερε ότι με την πράξη που θα κάνει. Δημιουργήθηκε το κόντεξ. Σωστά. Α, ισχύει, το ήξερε. Άρα συνέχισε υποτίθεται. Μετά από αυτό να κάνει ό,τι έκανε, ενώ ήξερε ότι δημιουργήθηκε το κόντεξ και ήξερε ότι υπάρχει ο Νόλ, τον οποίο τον έχουν φυλακίσει και θέλει αυτό το κόντεξ. Ναι, βρε, ήταν πολύ δεμένος με τον Eddie. Γιατί να τον αφήσει να πεθάνει. Μα μας το έδειξε το TikTok edit στο τέλος. Και εγώ θα σας πω το άλλο. Ναι. Είδαμε τη συγκεκριμένη ταινία. Ναι. Σε συγκεκριμένη ταινία, τι διακυβεύεται το μέλλον του σύμπαντος. Ναι. Τη γη, ok, δηλαδή των χαρακτήρων που βλέπουμε, τη γη και κατ' επέκταση του υπόλοιπου σύμπαντος. Θυσιάστηκε ο Venom για να μην χαθεί, για να μην χαθεί όλο αυτό. Και στο post-credit scene, στην ουσία, μας λέει ότι Klein Mine δεν έγινε και τίποτα. Ο Νόλ ο ίδιος το λέει, ότι εγώ αργά ή γρήγορα θα βγω από εδώ πέρα ναι, και θα σας ξεπατώσω και εσείς απλά θα με κοιτάτε. Ναι. Αυτό δεν είπε. Άρα, ποιο το νόημα να θυσιαστεί ο Venom που τελικά πάει με στο επόμενο post-credit scene και καταλαβαίνουμε ότι δεν θυσιάστηκε και ποτέ. Ναι. Διότι υπάρχει ακόμη. Αν περιμένετε 45 λεπτά, θα δείτε και το επόμενο post-credit scene ότι ναι. δεν θυσιάζεται τελικά. Ότι δεν θυσιάζεται τελικά και ότι είναι μέσα σε μια κατσαρίδα, βέβαια ναι. σε άλλο σύμπαν, αλλά υπάρχει ακόμη. Και αυτό με την κατσαρίδα, ο φοβερός αυτός σκηνοθέτης και σενάριογράφος που το σκέφτηκαν, θα βάλουμε να το λέει η επιστήμον να το λέει για τις κατσαρίδες. Ότι μετά από μια έκρηξη δεν πέθαναν και είναι οι μόνες που ζουν και αυτά. Και στο τέλος θα βάλουμε τον Venom να γίνει κατσαρίδα. Για να πάρουμε αυτή την πληροφορία την οποία τη σετράμε μέσα στην ταινία μας, για να τη βάλουμε στο post-credit scene. Το δεύτερο. Δεν φταίμε εμείς αν δεν πρόσεχες. Να πρόσεχες. Δεν φταίμε εμείς, κύριε, εάν νομίζω ότι τα πάντα θα τα δείξουμε στην κανονική ταινία. Εγώ στα αγάπη στο κεφάλαιο 2 δεν πρόσεχες. Πού είσαι. Τουαλέτα. Τουλάχιστον να σα πω την αλήθεια. Εγώ βλέπω πιο τίμιο τον Τζόκερ, το οποίο είπε ότι είναι musical είπε, και τελικά δεν ήταν τόσο musical όσο είπε. Από το να λέγεται μια ταινία The Last Dance και να μην βλέπουμε ποτέ αυτό το The Last Dance. Το βλέπουμε. Τι βλέπουμε. Α, τη Miss Chen. Ναι. Συγγνώμη. Ωραίο ήταν. Ωραία χορογραφία. Ναι, πολύ ωραία χορογραφία. Ε? Το μισή χάλια, τα CGI και ήταν χάλια. Από ό,τι θυμάμαι. Πολύ ωραίο μουσικό βίντεο κλιπ, παιδιά, το Venom The Last Dance. Τραγούδησε και ο δεν Venom. Δεν γίνεται αυτή η σκηνή, αλήθεια, δεν γίνεται να την είδαμε. Τραγούδησε και ο Venom. Ακόμα το πιστεύω. Για μένα είναι χειρότερη σκηνή που τραγουδάει μέσα στο βανάκι ο Venom. Ένα όχι, τραγούδι. Όχι. Είναι χειρότερη για μένα. Αλλά όχι. Για μένα είναι χειρότερη. Παιδιά, αφιερώνουν γύρω στα 3 λεπτά, 3 ολόκληρα λεπτά, μέσα σε ένα βανάκι, κάτι χίπηδες, ναι. με τον Venom και τον Eddie να τραγουδάνε όλοι μαζί εκτός από τον Eddie, γιατί δεν ήθελε να τραγουδήσει, αλλά τραγούδι ο Venom από μέσα, ένα τραγούδι. Επίσης, μιλάγανε 10 λεπτά, ένα εντελώς αδιάφορο διάλογο που έλεγε: το όνειρό μου είναι να δω εξωγήινους. Λες να υπάρχουν εξωγήινοι. Ναι. Και καλά ειρωνία. Άκουξες γιατί το κάνανε αυτό. Και καλά είναι ο. Πώς να το πω τώρα, Comic Relief, γιατί όλοι οι Comic Relief είναι εκεί πέρα. Αλλά Comic Relief που φέρνει την κωμωδία στην ουσία στην ταινία. Κατάλαβα τι λες, ναι. Ξέρεις, θα είναι ο έξω από τα νερά του άνθρωπος, ο πιο απλός, ο εμείς. Δηλαδή, εμείς είμαστε αυτοί. Ναι, κατάλαβα. Που τα βλέπουμε τα πράγματα απ' έξω και αν ήμασταν εμείς εκεί, πώς θα βλέπαμε το όλο πράγμα. Το οποίο, ναι. να πούμε την αλήθεια, είναι και οι πιο ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Εγώ νομίζω σε νοιάζουν πιο πολύ αυτοί ναι. παρά ο Venom. Πολύ περισσότερο. Πολύ πιο ναι. ωραίοι αυτοί παρά ο... ναι. η κανονική χαρά που υποτίθεται. Αου, και οι ιστορίες για γρήγορα. Και το παιδάκι που δίνει σοκολάτα και καλά. Εντάξει. Και λέει, σου υπόσχομαι ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι, λέει ο Eddie στο παιδάκι. Μόνο αυτά ήταν τα. Λίγα θετικά που είχε. Ναι, μόνο αυτό το έτσι, αυτή η σχέση, αυτή η οικογένεια ναι, που εντάξει. βάλανε μέσα, που είναι πάλι από άλλη ταινία. Δεν ξέρω μήπως με αυτά που έκανε ο Dr. Strange κατά λάθος επιβάλλανε σε αυτό το σύμπαν. Έτσι σιγούνται όλα. Λες γι' αυτό να υπήρχαν τόσες πολλές διαφορετικές ιστορίες. Ταινίες. να μπερδεύτηκαν. Πρώτοι εδώ τα ακούσατε. Επίσης βλέπω κάτι αφίσες. Ναι. Στην τηλεόραση μου διαφημίζουν ότι είναι το επικό φινάλε, λέει. Καλά. Πολύ επικό. Τρελά επικό. Ναι. Έχω πάθει πλάκα με την επικύλα. Το πιο ωραίο πράγμα, παιδιά, σε αυτή την ταινία από χθες που πήγαμε ήταν τα popcorn. Και αυτά πολύ αλάτι, δεν μου άρεσαν αυτά. Α, θα το πούμε την επόμενη φορά. Εν τω μεταξύ, σε μια σκηνή που. Όχι σε μια, σε αρκετές σκηνές. Ναι. Που είναι μπροστά το τέρας, είναι μπροστά το Venom. Ναι. Μπροστά του, μπροστά του, μπροστά του, μπροστά του. Ναι, να πω κάτι. Τα τέρατα αυτά, με αυτό που σου έδειχνε, έδειχνε ότι είναι ηλίθια. Τέρμα ηλίθεια. Δεν είχαν νοημοσύνη. Ναι. Είχαν μόνο τον αισθητήρα. Ναι. Δηλαδή ήταν το τέρας εδώ, ναι. ο Venom εδώ, και μετά γινόταν Eddie. Πού πήγε. Πού πήγε. Πού πήγε. Από πίσω θα είναι μάλλον. Έλα, παρόλα αυτά, στο τέλος, όταν με το μηχανάκι έφυγε ο Venom, μετά έγινε Eddie και το τέρας ήξερε ότι είναι. Αυτός. Μάλλον με τον ήχο από το μηχανάκι. Όχι ρε, μετά έστειλε τους έξυπνους.
Α, θα του έξω του άλλου. Πρώτα έστειλε του χαζού, του γιοτάδε. Και αυτό. Γιατί να μου στείλει με τη μία όλου. Τα γιοτόμπαλα. Εντάξει, είναι το. Να έχουμε ταινία. Είναι το Power Ranger. Power Ranger τακτική αυτή. Στέλνουμε πρώτα του μικρού και ναι, μετά στέλνουμε τον μεγάλο. Ή μάλλον πυροβολούμε για να γίνει μεγάλο για να βγει μετά το Zord. Ναι. Γιατί να μου στείλει με τη μία. Να πάνε 15 τέρατα εκεί πέρα. Ρε, εδώ μιλάμε ότι τα τέρατα τώρα μία του ζούλευε και μετά έγανε. Α, πού είμαι, πού είμαι, πού είμαι. Δεν με βλέπει, δεν με βλέπεις. Και όχι μόνο αυτό, θα έγανε πίσω. Μην πει να ρωτήσω κάτι που δεν κατάλαβα εγώ. Πώ κατάλαβε. Εσύ. Ο Νολ είναι φυλακισμένος, σωστά. Τον έχουν φυλακίσει οι ίδιοι συμβιωτές. Ναι. Οπότε, πώς μπορεί και στέλνει τέρατα στη γη, έχασα κάτι. Γιατί τον υπακούνε τα τέρατα. Γιατί τον υπακούνε τα τέρατα. Σκάνε από ό,τι είδα από πύλες. Από πύλες, ναι. Ανοίγουν πύλες αυτά τα τέρατα και φεύγουν και παίρνουν οδηγίες από αυτόν και φεύγουν και πάνε και κάνουν αυτά που κάνουν. Αυτά τα τέρατα είναι ένα στρατός δικός του, ας πούμε, που έχασαν από τους συμβιωτές. Επίσης, ο πλανήτης δεν είναι από συμβιωτές. Υποτίθεται ναι. Η φυλακή. Πώς ωραία, αλλά αυτοί που μπαίνουν μέσα εκεί, γιατί δεν τους σκοτώνουν οι συμβιωτές. Ναι. Και τους αφήνουν απλά να παίρνουν οδηγίες από τον Νόλ και να σκόνονται και να φεύγουν. Θέλουμε σχόλια. Χάσαμε κάτι εμείς. Ναι. Προσέξτε, μην αρχίσετε τώρα γιατί είναι οι πολύ εξυπνάκιδε. Άκου, όχι τα κόμικ. Όχι, έρχονται αυτά τα τέρατα. Όχι κόμικ. Ταινία. Δεν υπάρχουν κόμικ. Τέλος. Η ταινία διέδειξε. Ό,τι δείχνει η ταινία. Ό,τι εάν δεν ταινία. Το έδειξε η ταινία, δεν υφίσταται. Τέλος. Δεν υφίσταται. Μην αρχίσετε τώρα. Ναι. Και εκεί και στα κόμικ γίνεται αυτό και. Στα κόμικ γίνεται αυτό. Μπράβο στα κόμικ που το σέταραν. Ναι. Όχι μπράβο στην ταινία που δεν το σέταρε ποτέ. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Κάτσε, περίμενε. Και να σέταρε ποιοι είναι αυτοί. Δεν σέταρε ποτέ. Βασικά δεν έχει κανένα νόημα να μπαίνουν μέσα εκεί σε μια φυλακή που είναι φτιαγμένη από συμβιωτές και οι συμβιωτές να μην κάνουν τίποτα. Και να τους αφήνουν να φεύγουν έξω. Ακριβώς. Επίσης υπάρχει ένα μικρό plot twist πριν το κεντρικό. Δεν θα πω. Στηρίζεται σε plot twist ταινία, δεν στηρίζεται. Αν πούμε το plot twist ότι τελικά ο Venom μπορεί και αφομοιώνει αυτά τα τέτοια και μπορεί και σώζει την ανθρωπότητα. Ναι. Αλλά plot twist για να υπάρχει πρέπει να υπάρχει πρώτα plot. Ναι. για να μην πούμε ότι οι άλλοι επιστήμον εδώ ο κόσμος καίγεται που λέει η τέτοια η παροιμία εδώ ο κόσμος καίγεται και αυτοί ασχολιόταν να πούμε την επιστήμη. Η επιστήμη απαιτεί θυσίες. Ναι. Ποιες θυσίες? Αν δεν θα υπάρχει κόσμος, τι θα κάνει την επιστήμη? Θα θυσιαστεί ο κόσμος. Αυτό τώρα αυτό ρε παιδιά αγγίζει τα. Προσπαθούμε τώρα να μας δέσεις με αυτό το πράγμα. Αυτό αγγίζει τα όρια της ηλικιότητας. Ναι. Να δεθώ με μια επιστήμονα η οποία χρησιμοποιείται και σαν δεύτερο plot twist. Με τον αδερφό της ο οποίος τον έχει χτυπήσει κεραυνός και τελικά έγινε ήταν speedster και τελικά χρησιμοποιεί το συμβιωτή speedster πάνω της την τελευταία στιγμή και ανατρέπεται όλο αυτό. Ενώ αυτή στην ουσία μας έχει δείξει ότι είναι εντελώς ηλίθια όλη την ώρα. Είναι ξεροκέφαλη ηλίθια επιστήμονη η οποία δεν κάνει πίσω με τίποτα. Και ζω το όνειρο του αδερφού μου και το αδερφό μου και πέθανε ο αδερφό μου το οποίο το δούμε σε 3 δευτερόλεπτα να γίνεται. Δεν μας νοιάζει ούτε για τον αδερφό σου ούτε για κανέναν. Δεν μας νοιάζει. Εννοείται αυτό. Δεν μας νοιάζει. Ότι δεν μας νοιάζει. Για γιατί... να το χτύπαγα και 8 κεραυνοί μαζί. Δεν μας νοιάζει γιατί το έξι για 3 δευτερόλεπτα δεν ξέρουμε ποιο είναι. Ποιο είναι ο αδερφό σου, γιατί να μας νοιάζει ο αδερφό. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, είναι πολύ απλό. Νομίζω πως το έχω ξαναπεί. Εάν δείτε στις ειδήσεις, σκοτώθηκε ο τάδε, θα σας νιάξει το ίδιο, θα νιώσετε το ίδιο από έναν άνθρωπο τον οποίο ήδη τον ξέρετε. Δεν είναι το ίδιο, ρε παιδιά. Άντε, μπορεί να στεναχωρηθείτε γιατί είναι ένας άνθρωπος που χάνει τη ζωή του, αλλά δεν το ξέρετε, ρε παιδιά. Γι' αυτό το λόγο οι ταινίες πρέπει να σετάρουν και να σου γνωρίζουν τους χαρακτήρες. Για να δεθείς μαζί τους, ώστε μετέπειτα να σε νοιάξει. Ακριβώς. Σε αυτή την ταινία. Δεν σε νοιάζει για τον Νόλ. Καθόλου. Δεν σε νοιάζει για τον αδερφό αυτήν. Δεν σε νοιάζει για αυτήν. Δεν σε νοιάζει για την Νόβα. Δεν σε νοιάζει για τον, καν για τον Έντι και για τον Βένομ. Ακεί, αυτό είναι το θέμα. Δεν σε νοιάζει καν για αυτούς. Δεν σε νοιάζει τίποτα που απολύτως. Τους έχουμε δει σε δύο ταινίες προηγούμενες. Το μόνο που μπορεί να σε ψιλονιάξει είναι ότι επειδή είναι αυτά τα παιδάκια με τους χίπηδες, επειδή είναι δύο παιδάκια για τα παιδιά πάντα είναι τσιτ σε μια ταινία γιατί ναι, είναι παιδιά. Όχι, εκεί είναι τα απροστάτευτα. Με νευρίασε λίγο η άλλη. Είναι τα προστάτευτα, ρε παιδί μου, ναι, του ναι. Πράγματος που δεν μπορούν. Σε πιάνει, ρε παιδί μου, μέσα ότι είναι τα παιδιά, ότι τα παιδιά δεν μπορούν να προστατευτούν εύκολα. Ναι. Σου μόνο ο Αντρέας. Εντάξει, αυτό το τι είναι. Ποιο, αυτός θα προστατεύσει εμένα. Σε μια άλλη περίπτωση. Παιδιά, αυτό, αυτά είχαμε να πούμε για την τρίτη ταινία Venom. Νομίζω ότι ο τίτλος που θα δίναμε, θες να δίνουμε κάθε φορά, άμα θα δούμε έναν τίτλο γενικό στην ταινία. Στην ταινία. Ναι, έναν τίτλο, ρε παιδί μου. Εγώ θα έλεγα το απόλυτο τίποτα. Εγώ θα έλεγα Venom. Σκέτο. Δεν έχει κάτι. Είναι Venom, σκέτο. Venom the last. Τέλος. Όχι. SEU, σταμάτα. Κόφτο. Το αστείο πια νομίζω φτάνει. Δεν φτάνει με το αστείο αυτό. Δηλαδή και το βγάρε και το Crave the Hunter που δεν μπορεί να το ακυρώσει λίγο γιατί έχει βγει γι' αυτό. Που κουράδα θα είναι. Ναι, εντάξει. Εντάξει, πιστεύω ότι αναπτέρωσε λίγο το ηθικό των. Επειδή το έκαναν R-rated που πιστεύω ότι είναι απλά marketing στο trick. Θα είναι καλύτερο από το Venom 3. Καλά, να πει πόσο χειρότερο δεν γίνεται να είναι χειρότερο. Παίζει ο Russell Crowe μέσα.
Δεν γίνεται να είναι χειρότερο τώρα το Venom 3. Παίζει ο Russell Crowe. Δεν, όχι. Το λέω το, εδώ τώρα. Θα υπάρχει σε βίντεο. Έχω καταλάβει, παιδιά, πλέον από κάποια εποχή και μετά, οπουδήποτε βλέπετε το όνομα Russell Crowe, κατά 90% πρέπει να κουράδα η ταινία. Για σκέψου λίγο που έχει παίξει ο Russell Crowe, Thor, Love and Thunder, στο Kraven the Hunter και που άλλο τον είχαμε εδώ τα τελευταία. Ο Russell Crowe τα τελευταία χρόνια έχει παίξει. Στον Εξορκισμό 4,1. Κρυμμένα μυστικά 6,1. Εμπόλεμη ζώνη 6,6. Ο Εξορκιστής του Βατικανού 6,1. Ο Τζογαδόρος 5,2. Επιχείρηση Μπύρα 6,8. Αριστούργημα. Ο Αίτητος 5,5. Thor Love and Thunder. Δεν χρειάζεται να πω καν βαθμολογία. Ο Αίτητος. Στο Zack Snyder Justice League, εντάξει, παίζει τον Τζορέλ. Οκ. Που είναι ο μπαμπάς του Σούπερμαν. Έκρηξη Θυμού 6. Ο νούμερο ένα καταζητούμενο. Το κεφάλι μου έκανα τέτοιο. Νέτ Κέλλη, ο νούμερο ένα καταζητούμενο 6. Έκανα έτσι γιατί γράφει Harry Power και εγώ διάβασα Harry Potter. Φαντάζεσαι. Να πω και παρακάτω. Είμαι μέχρι τώρα, έχω φτάσει στο 18. Να πω και παρακάτω. Καταλάβαμε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο Russell Crowe γενικά δεν είναι και πολύ επιλεκτικός. Όχι. Στους ρόλους που παίρνει. Σίγουρα θα είναι κουράδα, δεν θα είναι τόσο όσο το Venom 3, ξαναλέω. Είσαι σίγουρος. Εγώ πιστεύω θα είναι ακριβώς ίδιας κατηγορίας. Το απόλυτο τίποτα. Το απόλυτο τίποτα. Ωραία. Κυρίως γιατί ο συγκεκριμένος χαρακτήρας δεν μπορεί να γίνει anti-hero. Θα δούμε. Που θα προσπαθήσουν να τον παρουσιάσουν. Και τα τρέιλερ βρωμάνε. Βρωμάνε πάρα πολύ τα τρέιλερ. Ναι. Λοιπόν, αυτά για το Venom 3. Όσοι πήγατε να τη δείτε, καλά να πάθετε. Όσοι δεν πάτε να τη δείτε, μπράβο. Μπράβο. Όσοι ακούσατε αυτά που είχατε ακούσει και πάτε να τη δείτε και σας αρέσει, πάλι μπράβο. Είσαστε ευτυχισμένοι. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Μετά πήγαινε και δείτε το Madam Web. Καπάκια. Μετά πήγαινε και δείτε Morbius στα καπάκια. Τι άλλο. Που είναι καλύτερο. Είναι όχι. Morbius, να σας αρέσει και αυτό και μετά πήγαινε. Δείτε το Joker 2 και κράξτε το. Ναι. Γιατί αυτό γίνεται. Και πάμε σε ειδήσεις. Ειδήσεις που σημαίνει ότι καταρχάς το Spider-Man 4 πλέον έχει ημερομηνία. Και το βάζουμε σε αυτό το βίντεο. Καλά, έχει κολλάει γιατί είναι Sony. Έχει ημερομηνία. Μπορεί και να αλλάξει, ας πούμε. Εντάξει, ναι, αν πάλι δεν έρχεται ο κόσμος ανάποδα όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. 24 Ιουλίου του 2026 έρχεται το Spider-Man 4. Έχουμε ακόμα να δούμε. Πρώτη φορά τετραλογία Spider-Man επί της οθόνης. Καταρχάς ήταν και πρώτη φορά, όχι. Ήταν πρώτη φορά τριλογία του Tobey Maguire. Και τώρα γίνεται τετραλογία ο Tom Holland, ο οποίος. Επειδή δεν γερνάει από ό,τι βλέπω, κάτι γίνεται και δεν αλλάζει καθόλου όσο και μεγαλώνει. Και τότε θα φαίνεται 15 χρονών. Ναι, till his 90s. Ναι. Θα παίζει και αυτό στον τον Spider-Man από ό,τι φαίνεται. Έρχεται το Gladiator. Έρχεται το Gladiator 2. Το 2. Το οποίο φαίνεται να. Το οποίο, ακούστε, σε αντίθεση με τον Russell Crowe, παίζει ο Denzel Washington, ο οποίος επιλέγει πολύ καλά που παίζει. Ναι. Οπότε. Έχουμε κάποιες βέβαια, ελπίδες. Έχουμε Ridley Scott από πίσω, ο οποίος μας έδωσε και τον Απολέον τον τελευταίο καιρό που ήταν με. Γιατί να είναι. Δεν να τον εμπιστεύεσαι και πολύ. Γενικά το Ridley Scott μπορεί να σου δώσει το καλύτερο και μπορεί να σου δώσει και χάλια να μετριότητα του κερατά. Το Gladiator λέει ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο βγαίνει 15 Νοεμβρίου. Ναι. Αλλά Αμερική βγαίνει 22. Τα μισά λένε 14 Νοεμβρίου, τα άλλα μισά λένε 22 Νοεμβρίου. Που βλέπω εδώ πέρα. Μία από αυτές τις δύο εβδομάδες. Το λογικό εμένα μου ακούγεται 22 Νοεμβρίου. Ναι. Το λογικό. Θα δούμε, δεν ξέρω. Νομίζω να έχουμε release πριν την Αμερική εμείς εδώ πέρα. Επίσης, μια και είπαμε για τον Tom Holland, να πούμε ότι ο Tom Holland πλέον θα παίξει σε ταινία Christopher Nolan. Ναι. Το οποίο είναι μεγάλη είδηση. Που θα παίξει στο πλευρό του Matt Damon. Δεν έχουν γίνει ακόμη άλλες πληροφορίες για την ταινία γνωστές. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι, μάλλον το μόνο που είχε πει ο Νόλαν όταν τον ρώτησαν μετά το Oppenheimer, είχε πει ότι θέλει να ασχοληθεί με το horror genre. Τώρα horror με Tom Holland, horror. Εντάξει, δεν ξέρει ποιο ρόλο θα παίζει. Ναι. Θα έλεγα αν πήγαινε προς το horror, θα πήγαινε σε ψυχολογικό horror. Αν συνυπολογίσουμε και το ότι είναι τρελός φαν του Kubrick και γενικά ακολουθεί τα βήματά του. Ψυχολογικό, σίγουρα. Για ψυχολογικό θα το πάει, τύπου The Shining, τέτοια φάση. Και μιας και είναι εποχιακό, γιατί θα βγει και το Terrifier 3 σε λίγο καιρό. Οι ταινίες Terrifier 1 και Terrifier 2 δεν καταλαβαίνω γιατί. Και το 3 λογικά. Το 3 αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 7. Το ξέρω. Αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα. Θεωρώ το 2 χειρότερο από το 1. Δεν έχω λόγια για το Terrifier. Δεν έχω λόγια. Δηλαδή, εκτίμησα λίγο στο πρώτο, το οποίο είναι στην ουσία παροδία horror ταινίας. Έχει κάποιες σκληρές σκηνές μέσα, και εκεί στηρίζεται κιόλας όλο το franchise. Ναι. Αυτές τις σκληρές. Αλλά μου άρεσε το οποίο, ρε παιδί μου, ήταν παροδία. Ότι στην ουσία διακομωδούσε τον ίδιο του τον εαυτό. Οπότε δεν προσπαθούσε να το παίξει κάτι που δεν είναι. Το 2 που πήρε περισσότερα λεφτά, είχε μεγαλύτερο budget, πήγε να κάνει κάτι άλλο. Είχαν ευριάσει στο πρώτο τέταρτο της ταινίας. Έχει πολύ, πολύ κοινό.
Έχουν πολύ κοινό αυτές τις ταινίες. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω το γιατί. Λόγω του παρουσίασμου του κακού σχεδιασμού και αυτά είναι λίγο. Επίσης να ρωτήσω κάτι. Κλόουνο περίεργο. Πού είναι το Thanksgiving? Το Thanksgiving. Τι είναι που είναι. Πού είναι το Thanksgiving? Το 2. Ναι, πού είναι. Δεν έπρεπε να βγάλουν δεύτερη ταινία. Καλά πήγε η πρώτη. Και να σου πω την αλήθεια, από όλα αυτά που έχω δει τον τελευταίο καιρό, horror. Ήταν αρκετά οκ. Okay. Αυτά γιατί είναι τη κατηγορία Παρασκευή και 13. Terrifier, ναι. Πες το, Halloween. Εννοώ αυτοί που τους σκοτώνεις αλλά δεν σκοτώνονται ποτέ. Α. Και κάτι έχουνε, βάλε και αυτό, το Thanksgiving. Είναι αυτής της κατηγορίας. Για αυτής της κατηγορίας το Thanksgiving ήταν αρκετά decent. Και ωραίες ιδεούλες με αυτά, όντως, γενικά. Όντως. Κάτι έκανε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί υπάρχει τόσο hype για το Terrifier και δεν έχει, ας πούμε, δεν τρέχουν τόσο πολύ το Thanksgiving. Γιατί συνήθως αυτές τις ταινίες κάθε ένα χρόνο βγαίνουν. Φανταστείτε ότι το Εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες από το 84 μέχρι το 89 είχε βγάλει 5 ταινίες. 5? 5 ταινίες. Σε κάθε χρονιά. Σχεδόν σε κάθε χρονιά. Μόνο μία αφήσαν. Σε ένα franchise το οποίο δεν ήταν ποτέ. Δεν ήθελε ποτέ από πριν ο δημιουργός του να δημιουργεί sequels. Α, και έβγαλε 5. Ήθελε τέτοιο και έβγαλε. Εντάξει, δεν έβγαλε αυτό η εταιρεία. Ναι. Από εκεί και πέρα το πήρε η εταιρεία και σου λέει: εντάξει, δεν θες εσύ, θέλουμε εμείς. Α, βγάλω εμείς όσο αγουστάρουμε. Ναι, βγάλε τώρα. Ναι. Και έβγαλε και βγάλανε και remake μετά και το ξαναβγάλε και ξανακάνα και βάλαν πάλι τον ίδιο μετά, έβγαλε τον The New Nightmare. Γενικά horror genre, παιδιά. Το Terrifier γενικά έχει πάρα πολύ κοινό και το 3 έχει γίνει χαμός στο εξωτερικό. Θα πάμε να το δούμε το 3, μόνο και μόνο για να δω γιατί. Μη και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος που έχει γίνει όλο αυτό το hype. Και είναι αυτό μια που, κουράδα αυτό και μισή. Αυτό που διαβάζω και βλέπω είναι ότι έχει κάποιες ακραίες σκηνές και το έχουν παρατραβήξει. Ναι, αυτό δεν σημαίνει τώρα το 7, κάτι. Το 7, κάτι σημαίνει ότι είναι αυτό και έχει και σενάριο. Το 7, κάτι για χώρο είναι απίστευτο, είναι ταινιάρα. Σημαίνει ότι είναι το The Thing. 7, κάτι έχει το Quiet Place, το Conjuring, ναι, αυτά. Ναι, που είναι ταινίες με σενάριο αυτό. Ναι, είναι horror. Ταινιάρες horror. Τι να πω, θα πάω να το δούμε, να δούμε. Ναι. Γιατί τόσο χαμός για αυτή την ταινία πραγματικά. Αλλά βέβαια τα δείγματα του 1 και του 2 δεν με αφήνουν να πιστέψω ότι το 3 είναι τόσο καλό πια. Ναι. Τους έχω ικανούς, τους έχουμε δει και στο Show X που χειροκροτάγανε. Τι μου θυμίζεις πάλι. Μην τρελαθούμε τώρα γιατί το horror genre, παιδιά, το κοινό, εντάξει τώρα, συγγνώμη, αλλά το σύνολο θέλει απλά να βλέπει, να κάνει, πες το. Ακραίες σκηνές απλά και λέει ωραία ταινία. Γιατί στο Show X αυτό έγινε. Ναι, binge watching θέλει να κάνει, στην ουσία ταινίες. Δηλαδή μπορεί να κάτσει να δει και 4 ταινίες horror συνεχόμενες μέσα σε μία μέρα και να μην τον νοιάζει το σενάριο. Ναι. Τίποτα, απλά να βλέπει. Έτσι, ζόμπι. Να γίνονται πράγματα, να σκοτώνονται πράγματα, να κόβονται πόδια. Ναι, χωρίς νόημα. Που αυτό έγινε ακριβώς αυτό γίνεται στο Show X. Χωρίς λόγο, πράγματα. Ναι. Τι χειροκροτήσανε. Γενικά, όχι, το Show X είναι ακόμη χειρότερο γιατί προσπάθησε να σου αποδείξει ότι δεν είναι έτσι. Ναι, ναι, καλά. Και επειδή τέλος πάντων την έχει γλιτώσει μέχρι τώρα, δεν ξέρω, ίσως τώρα. Να μην την γλιτώσει στο τέλος. Θα δούμε. Δεν ξέρω, είμαι σε σκέψεις. Αυτά. Έρχεται πετειακό επεισόδιο. Πολύ special. Ναι. Γενικά. Θα είμαστε όλοι μέσα σε αυτό το επεισόδιο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένοι. Εάν μας ακούτε από το Spotify ή από το Apple Music ή από το YouTube Music, πατήστε το κουμπί της ακολούθησης για να ακούσετε και τα επόμενα επεισόδια που θα έρθουν. Βγαίνουν νέες ταινίες, κάνουμε τα θεματικά μας τα γνωστά. Εάν μας βλέπετε από το YouTube, πατήστε το κουμπί του subscribe ή της εγγραφής, ανάλογα σε ποια γλώσσα έχετε το YouTube. Ναι. Και θέλουμε και σχόλια και τη γνώμη σας για το Venom 3. Βέβαια θέλουμε για το Venom 3. Πιστεύω ότι χωρίς να βρίζετε και πιστεύω ότι το σχόλιο το οποίο θα ήταν άκρος αντιπροσωπευτικό είναι μια τελεία. Ναι, μπράβο. Που πάνε μερικοί για τον αλγόριθμο και βάζουν μόνο μια τελεία για σχόλιο. Ναι. Αυτό, παιδιά, είναι η τέλεια κριτική για το Venom 3. Τελεία. Ναι. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιτέλους σε αυτό το franchise μπήκε αυτή η τελεία. Και δεν θα συνεχιστεί. Δεν θα συνεχιστεί. Απλά ο Tom Hardy είπε: φτάνει, παιδιά, αγκαρία το έκανε. Ο άνθρωπος φάνηκε τώρα. Ναι, κάνει, όντως, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, πόσο φαίνεται στη φάτσα του Tom Hardy ότι έλα να τελειώνουμε τώρα. Έλα, πάμε, έλα. Είναι ακριβώς αυτό η σκηνή που περπατάει στην έρημο. Ναι. Πάμε να τελειώνουμε, να πούμε, έλα. Πάμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Έλα, έχουμε και δουλειές να πούμε. Ναι. Αυτό, άντε. Γεια σας, παιδιά, καλά περάστε. Πες γεια στον κόσμο, ρε.